Χαίρετε φίλες και φίλοι, από το κλειστό της Ζωφρίας. Airball εναντίον Καβλάντα Hawks απόψε για την ένατη αγωνιστική της Summer Development League. Το λένε έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Το Τζάπολ βγάζει νικητές στους σημερινούς γηπεδούχους. Με την Airball να είναι στην πρώτη επίθεση. Αίτητη. Μέχρι στιγμή στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα, 8 νίκες καμία ήττα. Ενώ από την άλλη Καβλάντα Hawks μετρούν 4 νίκες και 3 ήττες συνολικά. Με 8 παίκτες διαθέσιμους σήμερα οι γηπεδούχοι, οι οποίοι ξεκινούν με Δαλίτση, Καλιάτζα, Παπαδάκη, Ψίκο και Οικονομακή στην πρώτη πεντάδα, ενώ από την άλλη μόλις 5 παίκτες διαθέσιμοι για τους κίτρινους, και αυτοί είναι οι Πέτσας, Ρίγος, Τζόρτζης, Κατσαούνης και Παπαδημητρόπουλος. Παραμένει το 0-0 σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Πάσα στην γωνία, ένα δίποντο από τον Δαλίτσικα. Και θα ανοίξει το σκορ για το 2-0. Παπαδημητρόπουλος άφησε δίπλα του Πυρορίγος. Ωραία η πάσα του για τον Τζόρτζη από κοντά, δεν μπορεί να σημαδέψει σωστά. Στην επίθεση τώρα οι γηπεδούχοι με τον Παπαδάκη. Αφήνει πιο πίσω στον Νταλίτσικα. Πάλι θα πάρει εκείνος. Γιάντζας. Γίνεται το κλέψιμο. Τζόρτζης θέλει να τρέξει. Θα συνεχίσει μόνος, τώρα θα γίνει το φάουλ. Τον Νταλίτσικα. Πρώτο ομαδικό. Ανέφεραν οι κίτρινοι. Κατσαούνης, θα γίνει το κλέψιμο τον Δαλίτσικα. Βγάζει και την πάσα στην άλλη πλευρά. Επιστρέφουν δύο παίχτες στον Καβλάντα Hawks. Δυναμικά εκεί μπήκε στην φάση ο Κατσαούνης, αν προλάβα να δω καλά. Και έτσι θα γίνει και το φάουλ και από τους φιλοξενούμενους τώρα στη γραμμή ο Παπαδάκης. Η πρώτη. Βάζει την δεύτερη για το 3-0. Και ακολουθούν να αναζητούν το πρώτο σκαλάθι οι Καβλάντα Hawks. Ρίγος Παπαδημητρόπουλος θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει. Και θα έρθει και η ισοφάριση. 3-3. Λίτσικας. Κάνει κοντά την κίνηση ο Παπαδάκης. Πάλι Δαλίτσικας. Στημένος ο Παπαδάκης στην γωνία. Θέλει να απαντήσει. Δεν είναι καλό το σού του. Ρίγος. Πιεζόμενος. Βρήκε τον Πέτσα. Παρακινδυνευμένη πάσα του. Συγκρατεί όμως ο Τζόρτζης. Θα σηκωθεί για 2. Μια ευκαιρία για τους Καβλάντα Hawks. Ούτε τώρα θα μπορέσει ο Πέτσας. Καλίτσικας. Πάει όλο το δρόμο μέχρι μέσα για το 5-3. Θα κάνει όλα μόνος σε αυτή την φάση. Και έτσι δίνει και πάλι το προβάδισμα στην Airball. Παδημητρόπουλος. Πέτσας. Κοντά στην ρακέτα θα τελειώσει καλά τη φάση. 5 όλα. Παπαδάκης. Βγήκε στην περιφέρεια ο Δαλίτσικας. Παίξε με τον Οικονομάκη. Πολύ δυνατό το τελείωμά του. Νέα ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους. Άστοχο το τρίποντο. Ο ίδιος όμως ακολούθησε την φάση και μάζεψε. Και πάλι Δαλίτσικας. Με 9 δευτερόλεπτα τώρα θα πάρει ένα δίποντο. Λιάντζας από κοντά, ούτε τώρα. Αλλά και πάλι θα βγουν κερδισμένοι οι γηπεδούχοι στο επιθετικό rebound. Θα χάσουν ωστόσο στην συνέχεια την κατοχή. Ρίγος, την στον Τζόρτζη.
πάλι Ρήγος. Καλίτσικας προσπαθεί να τον πιέσει, θα περάσει και από τον Οικονομάκη, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Το οποίο είναι το δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Ένα τρίποντο υποπίεση του Ρήγου, δεν θα καταλήξει τον στόχο, Πέτσας ψηλότερα από όλους. Δεν πέρασε η πάσα του, ο ίδιος πήρε την επίθεση στην συνέχεια και πολύ καλά έκανε, 5-7. Παπαδάκης. Πήρε ο Δαλίτσικας. Κονομάκης από το πλάι θα σημαδέψει σωστά. Αυτά όλα. Γιορτής. Ψάχνει επιλογές. Κλείστηκε. Έκλεψε τελικά ο ψύχος. Πάνω του ο Ρήγος. Διεκδικήσει με μπάλα. Θα γίνει το λάθος τελικά από την airball. Ρήγος. Παδημητρόπουλος πάει προς τα μέσα. Βρήκε την πάσα την κατάλληλη στιγμή στον Πέτσα. Τον βρήκε αθέλατο εκεί. Ο ψύχος του κάνει το φάουλ. Και έχουμε και αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους. Με τον Τζούρα να παίρνει στο μάτς. Μέσα πρώτη βολή. Βάζει και την δεύτερη ο Πέτσας, 7-9. Καλίτσικας αργά-αργά. Φτιάχνει αυτή την επίθεση για την airball. Παπαδάκης. Λέει τις επιλογές ο Τζούρας, Δαλίτσικας. Ένα σούτ από το πλάι για δύο πόντους, ένας από μέσα από τον Τσίκο. Ρήγος. Συνεχίζει ο ίδιος σε μια δική του προσωπική ενέργεια. Πέτσες βρέθηκε στο πάρκε. Κράτησαν οι κίτρινοι. Ρήγος από το πλάι το βάζει. 7-11. Με ένα σερί. 4-0. Βρίσκονται στο συν 4 αυτή τη στιγμή τα Βλάτα Hawks. 3-47 πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Τσίκος γυρίζει κατευθείαν, εκτελεί, δεν του κάνει το χατήρι μπαλά. Θα κάνει το φάση ο Κατσαούνης. Ρήγος. Πήρε ο Παπαδημητρόπουλος. Βλέπει τι επιλογές έχει, επιλέγει να παίξει πιο πίσω με τον Ρίγο. Πέτσας θα γυρίσει μπροστά από τον αντιπαλό του. Μπήκε παρά τελικά στο καλάθι την προσπάθεια του Κατσαούνη. 7-13. Κάνουν ένα μικρό ξεσπάσμα οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βρίσκονται στο συν 6 πλέον. Τζούρας θα το πάρει από την κορυφή. Είναι τρίποντο. Είναι και εύστοχο. 10-13. Ρίγος. Παπαδημητρόπουλος βρήκε το διάδρομο, πάει από τα δεξιά, ο Τζούρας ακούμπησε μόνο μπαλά, όπως λένε οι διαιτητές. Διαμαρτυρίες από την πλευρά των Καβλάντα Χόκς. Ενώ ο Λουκάς περνάει στο μάτς στη θέση του Παπαδάκη. Με 12 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα οι Χόκς. Και πάλι μπαλά είναι η δική τους. Τζόρτζη στην κορυφή θα το πάρει το τρίποντο, η μπάλα στο σίδερο. Ρήγος. Πήρε το σκρίν από τον Πέτσα. Χαμηλή πάσα, δυσκολεύτηκε να κρατήσει. Κράτησαν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι και βρήκαν και το τρίποντο με τον Ρήγο. 10-16. Αναλύτικας. Πήρε ο Τζούρας, ζήτησε ο Λιάντζας. Μπαλά πάει στην περιφέρεια και όπου περιμένει ο Δαλίτσικας για να απαντήσει. 13-16. Μια
σου και μία μου. Και πάλι διαφορά στο τρίποντο. Ο Παπαδημητρόπουλος ξεφεύγει από την πίεση. Ζήτησε ο Ρήγος. Προσποίηση. Θα πάρει τα βήματα, σηκώνεται για δύο, δεν σημαδεύει σωστά. Πέτσας βρήκε ωραία τον Κατσαούνι. Πολύ όμορφη συνεργασία, 13-18. Έξυπνη πάσα του Πέτσα. Και δεν είχαν καθόλου περιθώρη αντίδραση σε εκείνο το σημείο οι γηπεδούχοι. Πιεσμένο φαουλ τώρα από τον Λιάτζα. Και έχουμε και διακοπή για time out. Στη γραμμή των βολών τώρα ο Λιάτζας. Εδώ το φαουλ που κέρδισε νωρίτερα πριν το time out των γηπεδούχων. Αστοχή στην πρώτη προσπάθεια. Θα βάλει την δεύτερη για το 14-18. Ρίγος. Πήρε και πάλι χέρι με χέρι από τον Πέτσα. Μένει κολλημένος πάνω στα βδέλα. Ο Δαλίτσικας τώρα θα τον αποφύγει. Ωραία συνεργασία με τον Πέτσα. Μάχη και ψηλά με τον Τσίκο. Και κερδίζει τελικά το φάουλ ο παίκτης των Καβλάντα Χόξ. Όχι τέλει, το φάουλ το έχει κάνει ο Τζουράς. Ο Πέτσας, 14-19. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, την οποία θα χάσει. Και μπήκαμε μόλις και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Βγήκε μπροστά τον αντίπαλο του ο Τζόρτζης. Έκανε το κλέψιμο. Φεύγει τώρα στην αντίπαλη ρακέτα. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Ο Παπαδημητρόπουλος τον βρίσκει και πάλι. Σηκώνεται για δύο, δεν είναι καλή εκτέλεση. Τζούρας. Του φύγει η μπάλα. Δεν νομίζω ότι ήταν πάσα αυτό. Μπερδεύτηκε ο παίκτης των γηπεδούχων. Θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα για μια νέα επίθεση στην συνέχεια. Τζόρτζης θα τελειώσει τη φάση. 14-21. 13 δευτερόλεπτα τώρα όλα για την airball. Δαλίτσικα στα 5. Τρίποντο από την γωνία. Τζούρας δεν εκτελεί σωστά. Και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος με το σκορ στο 14-21. Μπήκαμε και στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης. 14-21 δείχνει ο φωτεινός πίνακας, θα ανέβει όμως κι άλλο το σκορ με την τρίποντη εκτέλεση του Ρίγου, ο οποίος νωρίς εκτέλει από μακριά στην δεύτερη περίοδο. 14-24, στρογγυλά στο συν 10 πλέον η Καβλάντα Χόξ. Μιλάλης, ο οποίος έχει περάσει και αυτό στο παρκέ πλέον. Κονομάκης προσποιείται, θα το πάρει τελικά, δεν θα το βάλει. Μαζεύει ο Παπαδημητρόπουλος. Θέλει να τρέξει. Πήρε την προσπάθεια, δεν το έβαλε. Ο Νομάκης καθαρίζει και παίζει με τον Τζούρα. Ναλίτσικας έχει βάλει στην πλάτη τον Τζόρτζη. Τώρα βλέπει τι επιλογές έχει, σηκώνεται τελικά για δύο. Θα καταλήξει μέσα η μπαλά. 16-24. Ρίγος. Νέο δικό του σουτ και αυτό μέσα. 16-27. Έχει που έχει ήδη ζέστη. Ζεσταίνεται κι άλλο ο Ρήγος. Και πλέον Καβλάντα Χόξ στο συν 11. Κονομάκης. Μιλάλη στα δεξιά. Εκεί όπου είναι ο Δαλίτσικας θα το βάλει για το 18-27. Δαλίτσικας και Ρήγος μέχρι στιγμή στις πρωταγωνιστές στην δεύτερη περίοδο. Ο ένας από μέσα απόσταση, ο άλλος από το τρίποντο. Εκτελούν.
και έχουν διαμορφώσει το 18-27 σε αυτά τα πρώτα λεπτά που έχουμε διανύσει. Τζουράς, ζητάει κάποια κίνηση. Κύριε Οικονομάκης, δεν θα μπει μέσα η μπάλα. Πέτσας παίζει με τον Ρίγο. Γύρισε, Τζόρτζης. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ρίγος εναντίον, τα Λίτσικα. Πάει από τα αριστερά, θα τελειώσει τη φάση. 18 29, ο Ρίγος χτυπάει από κοντά αυτή τη φορά. Έχει πάρει στις πλάτες την ομάδα του. Δαλίτσικας και Τζούρας. Για τρεις είναι το σούτ, έχει καλό. Τζόρτζης δεν ανεβάζει ταχύτητα. Τον πιέζει όμως ο Δαλίτσικας και θα του κάνει το φάουλ, τελικά το παραδέχεται και ο ίδιος. Είναι για το δεύτερο δικό του. Πάσα χέρι με χέρι στον Ρίγο. Να λύτσει κασέξι να θα κλέψει. Μαζί το σώμα του ο Ρίγος βρέθηκαν στο παρκέ οι δύο παίχτες. Η κατοχή είναι και πάλι για τους Καβλάντα Hawks. Τα λέει και με τον ρέφερι ο Δαλίτσικας. Και τώρα θα επαναφέρουν οι κίτρινοι. Ρίγος θα κάνει έρμπολ αυτή τη φορά. Ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για την επιλογή του. Ωστόσο είχε αυτοπεποίθηση από τα προηγούμενα εύστοχα σουτ. Τώρα δεν το έβαλε, παρέμεινε στο 18-29. Τζουράς παίζει με τον Δαλίτσικα και αυτός με τον Οικονομάκη. Μπιλαλής. Κάνεις προσποίησεις. Τζούρας. Ωραία, πάσα του Οικονομάκη στο ανάποδο lay-up. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Τζόρτζης βάζει το χέρι του στην μπάλα. Ο Τζούρας. Και έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει airball. Δαλίτσικας θα καθίσει στον πάγκο τώρα για τους γηπεδούχους. Ο Παδάκης πέρα στην θέση του. Δεν θα έρθει το γρήγορο καλάθι. Ρίγος. Τζορτζής. Άφησε στον Ρίγο από αρκετά μακριά εκτελεί. Ούτε τώρα θα μπει μέσα η μπάλα. Παραμένει το σκορ στο 18-29, παραμένει και διαφορά στους 11. Ο Παδάκης. Αυτός στον Τζούρα. Πήρε ξανά αυτός από τον Οικονομάκη. Δεν θα περάσει η πάσα. Κρατούν ωστόσο οι γηπεδούχοι. Με 2 δευτερόλεπτα στο ρολόι πρέπει να εκτελέσει. Προλαβαίνει το ρολόι, δεν το βάζει όμως ο Παπαδάκης. Μπιλάλης. Τζούρας εκτός οροπίας. 20-29. Κασαούνης. Πάσε μια ατομική ενέργεια. Τζούρας. Τα βήματα τον σταματάει ο Παπαδημητρόπουλος και νέα τάπα. Πολύ καλή άμυνα από τον παίχτη των φιλοξενούμενων. Σταμάτησε εκεί δύο φορές τον Τζούρα. Έγινε το φαλωστό σας στην συνέχεια από τον Κατσαούνια, το έλαβα να ακούσω καλά, ενώ ο Ψήκος επιστρέφει. Ο Ψήκος ο οποίος θα γυρίσει μπροστά από τον Τζόρτζη, θα σκοράρει κιόλας 22-29. Άντε λιγότερο από 5 λεπτά για την ανάπαυλα. Ρίγος, πήρε ο Πέτσας και βρήκε το χέρι ο Παπαδάκης, ακούστηκε μέχρι εδώ. Γιατζας τώρα θα είναι η νέα αλλαγή των γηπεδούχων. Βιλάλη θα καθίσει στον πάγκο.
Και ο Πέτσας τώρα στη γραμμή. Μέσα η πρώτη βολή. 22-30. Βάζει και την δεύτερη. Για το 22-31. Και ο Βαλίτσικας επίσης τώρα θα πατήσει πάρκε και πάλι. Αντικαθιστά τον Λουκά. Παπαδάκης. Ψικός και τώρα Τζούρας. Λιάντζας έκανε το κόψιμο, ο Ψικός επιλέγει έξω. Τζούρας θα το πάρει το τρίποντο. 25-31. Ρίγος. Παπαδημητρόπουλος τον Κατσαούνι. Με 3 δευτερόλεπτα. Αλλαγή κατοχής έτσι. Και μπορούν τώρα οι γηπεδούχοι να μειώσουν κι άλλο. Παπαδάκης. Φως εκεί ο Παπαδημητρόπουλος, έχουν την κατοχή. Σκάστη πάσα για τον Λιάντζα. Έπεσε πάνω του ο Κατσαούνης, το έκανε το φάουλ. Και είναι και το τρίτο δικό του. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στις επόμενες φάσεις ο Κατσαούνης, καθώς υπενθυμίζω δεν υπάρχει διαθέσιμη αλλαγή για τους Καβλάντα Hawks. Έχουν έρθει με πεντάδα σήμερα οι φιλοξενούμενοι. Δεν θέλουμε τίποτα, να συνεχίσουμε τέσσερις. Εκτελεί κατευθείαν ο Λιάντζας μετά από την έξυπνη πάσα της επαναφοράς. 27, με συγχωρείτε, 31 και έχουμε και time out. Και 15 μας απομένω ακόμα για το ημίχρονο. Στο 27-31 βρίσκεται το σκορ. Διατηρούν το προβάδισμα τους οι Καβλάντα Hawks, ωστόσο έχουν αρχίσει και πλησιάζουν απειλητικά οι γηπεδούχοι. Και πάλι έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Έγινε επαναφορά, Δαλίτσικας θα κατεβάσει τώρα για την airball. Πυρολιάτζας άρχισε στο δεξιά στον Οικονομάκη. Τρίποντο του Ψίκου, έστοχος. 30-31, φέρνει σε απόσταση αναπνοής πλέον την ομάδα του. Τζόρτζης θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει όμως. Ψηλότερα ο Λιάτζας. Παπαδάκης αφήνει στον Αλίτσικα. Ζήτησε και πήρε ο Ψίκος, συνεργάστηκε με τον Λιάντζα. Ωραία, θα γυρίσει, δεν τελείωσε εξίσου καλά τη φάση. Ρίγος. Κατσαούνης. Δεν επιτρέπει ο Τζούρας να πάει μπάλα στον Πέτσα. Στα 10 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το ρολόι της επίθεσης τώρα των Hawks. Τζόρτζης. Ρίγος με 5 δευτερόλεπτα το χρονόμετρο. Τζόρτζης θα εκτελέσει για να προλάβει και τον χρόνο. Κερδίζει τελικά ο Τζούρας. Τα ηρεμία θα αναλάβει ο ίδιος να κατεβάσει. Ακόμα μια ευκαιρία για να προσπεράσουν τώρα οι γηπεδούχοι. Πήρε ο Παπαδάκης. Ξανά έμπαλα στα δικά του χέρια. Ψικός. Από μέση απόσταση δεν θα το βάλει. Παπαδάκης όμως είναι εκεί. Κόβει την πάσα ο Κατσαούνης. Και τώρα Ρίγος. Το
προβάδισμα παραμένει στους κίτρινους. Πέτσας δεν κατάλαβε την πάσα του Ρίγου, ήταν και λίγο πιο δυνατή. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για να μπούμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Ο Τζούρας πέρασε εκτός, ο Λουκάς στην θέση του. Και συνέχεια στην δράση με Παπαδάκη να αφήνει στον Δαλίτσικα. Παπαδάκης και πάλι Δαλίτσικας. Συνεργάζονται οι δυο τους. Από το πλάι ο Λουκάς δεν σημαδεύει σωστά. Παπαδημητρόπουλος. Κλείστηκε από δύο. Πήρε και το φάουλ, το οποίο είναι το τρίτο για την Airball. Έχουν ακόμα ένα να δώσουν οι γηπεδούχοι. Πετσάς έχει βάλει στην πλάτη τον Ψίκο, δεν μπορεί να τον νικήσει. Δαλίτσικας κρατάει αποκλήση 4 δευτερολέπτων στα 2 χρονόμετρα. Ψίκος για 3, δεν θα βάλει μπροστά την Airball. Κρατούν ωστόσο οι γηπεδούχοι και έχουν μια τελευταία. Όχι, δεν είναι τελευταία, 10 δευτερολέπτα τώρα. Το πλάι ο Ψίκος καθόλου καλό το σουτ. Ευκαιρία στην συνέχεια με τον Λουκά, αυτός θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Αυτό ήταν το τρίτο ομαδικό φαουλ των Καβλάντα Hawks. 3 έχουν και οι δύο ομάδες. Χάνει την πρώτη βολή. Ενώ απομένουν 9 δευτερόλεπτα. Έξω και η δεύτερη, ακολούθησε όμως εκεί ο Ψίκος για να βάλει μπροστά την Airball. 32-31. Ρίγος δεν προλαβαίνει να πετάξει την μπάλα από τα χέρια του Έγκαιρα. Φινάλ λοιπόν και στη δεύτερη περίοδο με το σκορ του 32-31. Επιστρέψαμε εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας, όπου ξεκίνησε μόλις και η τρίτη περίοδος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Airball και Καβλάντα Hawks, με τους γηπεδούχους να καταφέρουν στην τελευταία φάση της πρώτης περίοδου να πάρουν το προβάδισμα, με τον Ψίκο να διαμορφώνει το 32-31 με το οποίο ξεκινήσαμε την τρίτη περίοδο. Παπαδάκης τώρα για τους γηπεδούχους, Ψίκος και πάλι Παπαδάκης. Κάνει την κίνηση ο Τζούρας, βάλε και πάλι στην περιφέρεια με 5 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Ο Παπαδάκης πατώντας στη γραμμή εκτελεί, βάλει λίγο περισσότερη δύναμη όπως έπρεπε. Δεν είχε βρει μπάλα στεφάνι, τελείωσε δύο χρόνια σε επίθεση. Τζόρτζης, Πέτσας, Ρίγος και πάλι Τζόρτζης. Κατσαούνης, έβαλε το χέρι του, ο Ψίκος έκλεψε. Τζούρας πήρε το screen. Έπαιξε και πάλι με τον Ψίκο με μια τυφλή πάσα. Μπιλάλης έχει χώρο για να πλησιάσει, επιλέγει να πασάρει. Σουτ για 3 πόντους, αλλά άστοχο από τον Ψίκο. Παραμένουν στην επίθεση οι γηπεδούχοι. Ζήρας θα σηκωθεί. 34-31. Κατσαούνης. Πέτσας με φόρα προς τα μέσα. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τζούρας θα αναλαμβάνει τώρα να περάσει στο κέντρο. Μπάλα έξω στον Παπαδάκη. Δεν θα διστάσει να το πάρει. Λίγος καθαρίζει το rebound. Τον κυνηγάει και ο Δαλίτσικας. Βρήκε την πάσα για τον Παπαδημητρόπουλο, ο οποίος ερχόταν στα τρέιλερ. 34-33. Τζούρας έγινε το κλέψιμο. 3-1. Τζόρτζης επιλέγει να μην πασάρει, καλά θα κάνει, θα τελειώσει μόνο στη φάση και θα βάλει μπροστά τώρα τους κίτρινους. 34-35. Ψίκος θα τελειώσει καλά τη φάση. 36-35. Παπαδημητρόπουλος. Έχουν πέσει δύο παίχτες πάνω του.
έχουμε τζάμπολ, το βελάκι λέει πως η μπάλα είναι για την airball, για την οποία θα επιστρέψει ο Λιάντζας, παίρνει τη θέση του Μπιλαλή. Δαλίτσικας, μπάλα στον Ψίκο, Παπαδάκης τώρα και πάλι Δαλίτσικας. Λιάντζας έφτασε κοντά. Τσαούνης. Πασακή σε κανέναν. Καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Και έτσι επιστρέφουν στην επίθεση και πάλι οι γηπεδούχοι. Τζούρας στέκεται λίγο πιο πίσω από το ύψος των βολών. Σε καλύτερη θέση ο Πέτσας. Εθνικιάστηκε και ο Κατσαούνης. Παραλίγο να έχουμε ένα φθηνό λάθος από τους Hawks. Τζόρντις πίεσε σε όλο το γήπεδο από την airball. Πέτσας έφτασε θέση βολής, νικάει τον Λιάντζα. 36-37 και πάλι μπροστά η κίτρινη. Δαλίτσικας αφήνει έξω, πρόλαβε ο Παπαδάκης. Τρίποδο τώρα για τους γηπεδούχους, δεν είναι καθόλου καλό. Τζόρντις πέταξε εκτός την μπαλά. Με 7 δευτερόλεπτα για θέσιμα τώρα οι γηπεδούχοι, γρήγορη επίθεση από τον Λιάντζα και εύστοχη. 38 με συγχωρείτε, 37. Κατσαούνης. Έχασε τελικά. Για να τα βάλει εκεί κοντά σε όλους. Με καταφέρει να πετύχει κάτι, διορθώνει όμως ο Ρίγος. Φωνές από τον Μπιλάλη καθώς βιάστηκαν εδώ οι συμπαίκτες του. Και υπάρχει φάουλ τώρα από τον Ψίκο πάνω στον Ρίγο. Παπαδάκης εκτός, Κονομάκης θα περάσει το παρκέ. Ο Παπαδημητρόπουλος Πέτσας βλέπει τις ευτή επιλογές έχει, αφήνει έξω στον Ρίγο, του δίνει για το screen. Εκτελεί αυτός, δεν σημαδεύει σωστά. Δαλίτσικας. Τζούρας. Δαλίτσικας γύγε στην περιφέρεια, τον έχασαν οι κίτρινοι. Δεν τους τιμώρησε, Ψίκος θα πάρει και αυτός ένα τρίποντο. Κοντό το σούτ όμως, μπάλα στο σίδερο και στα χέρια του Τζόρτζι, ο οποίος θέλει να τρέξει. Επιστρέφει γρήγορα όμως ο Δαλίτσικας. Τζόρτζι συνεχίζει, επιμένει και κερδίζει τελικά το φάουλ από τον Ψίκο. Λούκας. Σηκώνεται, ετοιμάζεται να περάσει και πάλι στο παρκέ. Ο Ψίκος είναι αυτός που κάθισε στον παγκό. Τώρα της ευστοχή, σοφαρίζει κιόλας σε 38-38. Αστοχή στην δεύτερη, παραμένει ισοπαλία. Και έχουμε επιθετικό φαουλ από τον Πέτσα. Καλίτσικας κατεβάζει. Τζούρας, το άφησε χώρο ο Τζόρτζης, πήρε τελικά το σούτ. Πέτσας μαζεύει, βρέθηκε στο παρκέ ο Λιάντζας. Δεν φύξε. Ο Παπαδημητρόπουλος περιμένει τον Ρίγο. Δεν πέρασε η πάσα, έφτασε όμως η μπάλα στα χέρια του Κατσαούνη. Για δύο πόντους στο σούτ του Τζόρτζη. Δεν αλλάζει το 38-38. Κονομάκης. Τζούρας. Λουκάς. Τζούρας με 9 δευτερόλεπτα θα συνεργαστεί άψογα με τον Λιάντζα. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Δαλίτσικας αστοχή. Τζόρτζης αποφεύγει την πρώτη πίεση.
Παίρνει για τα βήματα, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Να βάζει με τον εαυτό του, έχουμε και τέμα τώρα για την airball. Επέστρεψαν και πάλι οι πεντάδες μετά την διακοπή για το time out των γηπεδούχων. 3:48 στο ρολόι πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Απόλυτη ισορροπία στο μάτι, 38 όλα. Διεκδικούν και την μπάλα Τζούρας και Πέτσας. Η κατοχή είναι και πάλι για τους Καμπλάντα Hawks. Ο Τζόρτζης τον έχασε για λίγο ο Τζούρας. Εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του εκείνος για να βάλει μπροστά τώρα τους φιλοξενούμενους. 38-40. Κονομάκης. Τζούρας από το πλάι για να ισοφαρίσει. Δεν θα το κάνει. Ρηγός. Επιλογές άφησε στον Παπαδημητρόπουλο. Κατσαούνης, αναζητεί κάποια βοήθεια. Παπαδημητρόπουλος ήταν κοντά του, ύψωσε. Πέτσας από κοντά, δεν θα του κάνει τον χατήρι μπαλά. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο πάντα. Κονομάκης. Πήρε και πάλι Βαλίτσικας με τον Κατσαούνη μπροστά του. Μπαλά στο σίδερο και πάλι η airball στην επίθεση. Λουκάς αλλάζει κατεύθυνση, ωραία. Δεν θα σημαδέψει ούτε αυτός όμως σωστά. Τζούρας. Πάρει στήριγμα για φάουλ. Το έχει κάνει ο Πέτσας. Και ο Ψήκος τώρα θα πέρασει στο παρκέ. Πήρε την θέση του Λιατζά. Έγινε επαναφορά, Δαλίτσικας θα κερδίσει το φάουλ από τον Τζόρτζι. Αν άκουσα καλά είναι το τρίτο και για τον Τζόρτζι. Κονομάκης. Τζόρτζι θα κλέψει. Έχει φύγει μπροστά ο Παπαδημητρόπουλος, δεν μπορεί να σηκώσει το βλέμμα του όμως ο Τζόρτζης, καθώς πιέστηκε αρκετά τώρα τον βρήκε και σαν συμπροπόνηση εκείνος θα κάνει το 38-42. Το συν 4 Καβλάντα Hawks, οι οποίοι μπορεί να είναι μόλις 5 αλλά στέκονται πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Τζούρας και πάλι Κονομάκης χωρίς ισορροπία. Σε τελευταίος ο παίκτης της airball, λένε οι διαιτητές, ο Γαλίτσικας βρήκε και έτσι κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Παπαδάκης και Λιάτζας και πάλι στο παρκέ. Πέρασαν έξω, Οικονομάκης και Τζούρας. Πέτσας. Ο Λιάτζας, αυτός έκανε το φάουλ στο δικό του heads out. Ρίγος. Από τρία ομαδικά τώρα οι δύο ομάδες. Είναι λίγο πιο δυνατή η πάσα για τον Δαλίτσικα. Δεν θα καταφέρει αυτός να βρει κάποιον συμπαίκτη. Πλησιάζουμε τώρα και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ρίγος. Θα λειτουργεί στο deflection. Παπαδημητρόπουλος αστόχησε. Καλίτσικα σχεδίζει το φάουλο από τον Κατσαούνη. Είναι το τέταρτο δικό του. Από το επόμενο δικό του προσωπικό φάουλ θα αναγκαστούν να συνεχίσουν με 4 παίκτες οι Καβλάντα Hawks.
42 δευτερόλεπτα ακόμα για την τρίτη περίοδο. Λιάτζα θα σκοράρει. 40-42. Τζόρτζης. Έχουν ένα φαουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι. Τζόρτζης εκτελεί. Κάνε ένα κοντό σουτ. Και τώρα 17 δευτερόλεπτα όλα για την Airball. Ο Παπαδάκης. Είναι στον Δαλίτσικα. Και πάλι ο Παπαδάκης εκτελεί για τρεις. Θα το βάλει. 43-42. Ένα μακρινό σου του Τζόρτζη. Θα καταλήξει τον στόχο. Ολοκληρώνουν μπροστά την τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι, οι οποίοι προηγούνται με 43-42. Μόλις ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος. Στο φινάλε της τρίτης περίοδου συνέβη κάτι αντίστοιχο όπως στο φινάλε της δεύτερης. Δηλαδή με ένα σίξ στα τελευταία δευτερόλεπτα η Airball κατάφερε να κλείσει την περίοδο μπροστά στο σκορ με ένα πόντο. 43-42. Δείχνει ο κόκκινος πίνακας. Ρίγος το θέλει, το σου το πήρε, δεν το έβαλε όμως. Πέτσας διεκδικεί το rebound, θα μαζέψει λίγα την μπάλα. Τζόρτζης και αυτός θα εκτέλεσε από μακριά. Υπάρχει φάουλ από τον Λουκά. Πήρε ο Ρίγος. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Τζόρτζης. Από τα δικά του χέρια κατέληξε εκτός η μπάλα. Λίτσικας, πήρε στο σκρίνο ο Λιάτζας. Πήρε και πάλι Λουκάς. Περιμένει στην κορυφή ο Δαλίτσικας, ζητάει ο Ψικός. Τώρα θα πάει μπάλα σε εκείνον, στημένος από το πλάι. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Δαλίτσικας δεν μετράει. Δεν μετράει το καλά, καθώς δεν είχε αλλάξει κατοχή. Δεν είχε βρει και Στεφάνη μπάλα. Συνέχεια με τους Καβλάτα Hawks τώρα να είναι στην επίθεση. Τζορτζής το θέλει. Δεν θα σημαδέσει σωστά. Παπαδημητρόπουλος μαζεύει το μακρινό rebound. Πέτσας πήρε. Δεν θα τελειώσει τη φάση καλά. Και συνέχεια είναι και αυτός που ακούμπησε τελευταίος. Παπαδάκης. Ψήκος αυσή στον Λιάτζα από κοντά. Έφτασε σε θέση βολής. Δεν εφτέψει όμως. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποια λάθη στην τέταρτη περίοδο σε αυτά τα δύο λεπτά που έχουν περάσει. Το 43-42 παραμένει. Ρίγος ψάχνει συμπαίκτη, βλέπει απέναντι τον Παπαδημητρόπουλο. Τζόρτζης. Ρίγος ζητάει από τους συμπαίκτες να γυρίσουν γρήγορα την μπάλα. Πέτας ποστάρει. Σηκώνεται, δεν θα το βάλει όμως. 13 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι. Παπαδημητρόπουλος από το πλάι, 43-44. Αλίτσικας. Ψήκος έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Κατσαούνης επιστρέφει ο Δαλίτσικας και διορθώνει. Δεν βιάζεται. Λιάτζας, Τζούρας και τώρα και πάλι Δαλίτσικας. Ψήκος για τρεις, εύστοχος. 46-44. Και έχουμε για τέμα ότι για τους Καβλάτα Hawks. Συνέχεια στην δράση, 7 λεπτά ακόμα για το φινάλε. 46-44 το σκορ. Το παιχνίδι παραμένει ντέρμπι εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας.
Παπαδημητρόπουλος θα βάλει μπροστά και πάλι τους Καβλάντα Hawks. 46-47. Αρνούνται να παραδοθούν οι φιλοξενούμενοι. Παίρνουν και πάλι τα ενία. Τσούρας, Σίκος, καλάθι και φάουλ. Η απάντηση μπορεί να έρθει με ένα έμεσο τρίποντο από τον Τσίκο. Έτοιμος για την συμπληρωματική βολή του. Θα στοχίσει ωστόσο σε αυτή, παραμένει 48-47. Τζόρτζης πήρε χέρι με χέρι ο Ρίγος. Κάνει κάποια βηματάκια πίσω. Παπαδημητρόπουλος με το ένα χέρι μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Πέτσας είναι εκεί. Υπάρχει φάουλ στον Λιάτζα. Από τον Τζούρα, δεν προλάβα να δω καλά. Μπορεί να το έχει κάνει και ο Τζούρα στο φάουλ. Στη γραμμή τώρα ο Πέτσας, ενώ ετοιμάζεται ο Λούκας να επιστρέψει. Χάνει την πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη, 48-48. Ξανά στη μισοπαλία το μάτσο, έχω χάσει το μέτρημα. Πόσες σοπαλίες είχαμε μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα, στην αναμέτρηση. Παδάκης. Τζούρας θα το επιχειρήσει από μακριά. Το πήρε, το έβαλε. 51-48. Για δύο ήταν τελικά. 50-48. Θα το μετρήσει για δύο από τους το σουτ του Τζούρα. Δεν μπορεί από κοντά ο Πέτσας, διαμαρτύρεται και για φάουλ. Τζούρας πάει προς τα μέσα, δεν θα το σκοράρει. Μάζεσαι όμως ο Λιάτζας. Παπαδάκης για τρεις, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα, η οποία θα καταλήξει και πάλι στον ίδιο. Λιάτζας, Παπαδάκης, γυρίζει πάντα στην περιφέρεια. Θα κλέψει ο Πέτσας. Τζόρτζης πάει κοντρά σε δύο. Υπάρχει φάουλ. Έχει γίνει από τον Λουκά. Και είναι το τρίτο δικό του. Μέσα πρώτη βολή από τον Τζόρτζη. Υπάρχει φαουλ στην εξέλιξη της φάσης από τον Πέτσα. Λιάτζας από κοντά, δεν μπορεί να αφήσει πάρα στο καλάθι. Νέο φαουλ, συμπληρώνονται και τα ομαδικά από την Airball. Έτσι θα έχουμε βολές οι οποίες θα εκτελεστούν μετά το time out. Τζόρτζης θα βάλει την πρώτη βολή και θα ισοφαρίσει εκ νέου 50-50. Έξω η δεύτερη και κατοχή περνάει και αμέσως στην Airball. Λίτσικας, Λουκάς και τώρα ο Ψίκος θα εκτελέσει για τρεις. Δεν ήταν καλό το σουτ. Λίγος μαζεύει και καθαρίζει για την φάση. Και
Και το δίποντο ο Ρήγος το πήρε πάνω του, 50-52. Μπροστά τώρα οι φιλοξενούμενοι. Καλίτσικας. Τζούρας θα εκτελέσει από μακριά. Να πηδάει μπάλα δύο φορές. Πέτσας δεν μπόρεσε να μαζέψει το rebound. Και νέα ευκαιρία τώρα για την Airball. Θα μένει και αυτή. Ρήγος προλαβαίνει, αλλά δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα από το σώμα του Ψίκου, ο οποίος τώρα θα πάρει το δίποντο. Θα έρθει τελικά το καλάθι από τον Λουκά. 52-52. Είχαν αρκετές ευκαιρίες εδώ οι γηπεδούχοι. Προταλήθηκε τελικά ο Λουκάς τη δική του. Ρήγος. Πέχει και μια παγίδα από δύο, βρήκε τον Τζόρτζι. Δυσκολεύεται αυτός στο έδαφος με τον Δαλίτσικα. Το βελάκι δείχνει Καβλάντα Χόξ. Ζήσε ο Παπαδημητρόπουλος, κατάλαβε όμως την πρόθεση του αντιπάλου του ο Ψίκος και θα πετάξει και έξυπνα αντιπάλα στο σώμα του Παπαδημητρόπουλου. Το πανηγυρίζει κιόλας, καθώς ήταν αρκετά έξυπνη η κίνησή του. Και με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν τώρα την κατοχή τους οι γηπεδούχοι. Λουκάς, τελευταία τρία λεπτά τώρα και επίσημα. Ψίκος από αρκετά μακριά. Πέτσας μάζεψε. Πολύ δυνατή πάσα για τον Παπαδημητρόπουλο, τον δυσκόλεψε αρκετά. Θα γίνει το λάθος. Και έτσι η κατοχή περνάει και πάλι γρήγορα στα χέρια της Airball. Τζούρας. Φάουλ από τον Παπαδημητρόπουλο. Το τρίτο ομαδικό φάουλ αυτό για τους Hawks. Έχουν ακόμα ένα να δώσουν. Λουκάς. Πήρε και πάλι για να εκτελέσει από πολύ μακριά. Ρήγος με τον Τζούρα στην πλάτη του. Τώρα βρίσκει λίγο χώρο για να κατεβάσει. Λύση, Τζόρτζι πήρε. Φαουλ χαμηλά από τον Λουκά. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά της Airball και έχουμε βολές για τον Τζόρτζι. Ενώ πέρασε εκτός ο Λουκάς στην θέση του ο Οικονομάκης. 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα μας απομένουν για το τέλος. Μέσα η πρώτη βολή του Τζόρτζι, 52-53. Πάλι για την δεύτερη. 52-54 λάθος ο Τζόρτζης και στις δύο βολές του. Στο σύν 2 πλέον η Καβλάντα Χόξ. Ο Νομάκης έχει λίγο χώρο. Βρίσκει σίδερη προσπάθειά του. Παπαδημητρόπουλος θα κερδίσει το φάουλ από τον Οικονομάκη. Και έτσι παίρνει δώρο ακόμα δύο βολές οι κίτρινοι. Παπαδάκης θα αντικαταστήσει τον Οικονομάκη. Σειρά του Παπαδημητρόπουλου τώρα, να σταθεί στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Θα βάλει και αυτό στην πρώτη, 52-55. Χάνει την δεύτερη, στο συν 3 η κίτρινη. Δαλίτσικας, Γιάννη μόνος του όλο το δρόμο, 54-55. Δημητρόπουλος. Γίνεται από δύο. Η πάσα δεν θα περάσει. Ψίκος. Και το Δαλίτσικας. Κερδίζει το φάουλ από τον Ρίγο ο Τζούρας. Και έχουμε και time out.
Συνέχεια με Τζούρα. 1.35 για το τέλος. Βρέθηκε μόνος το Δαλίτσικας. Παλεύει εκεί ο Τζούρας, έχει κάνει βήματα όμως. Το 54-55 δεν αλλάζει. Διατηρούν αυτό το ισχυρό προβάδισμα του ενός πόντου οι κίτρινοι. Τζόρτζης. Ρορίγος αλλάζει κατεύθυνση. Η πίεση αυξάνεται τώρα από τους γηπεδούχους. Το έδαφος ο Ρορίγος θα χάσει. Δαλίτσικας. Ένα το κέντρο. Βρήκε και την πάσα από κοντά. Θα έρθει το καλάθι. Ο Ψίκος είναι αυτός το σκοράρι. 56-55. Ρορίγος βρέθηκε στο παρκέ. Ο αντίπαλός του και ο Ρορίγος. Υπάρχει ένα στήριγμα για φάουλ. Να δούμε αν είναι αμυντικό το φάουλ. Κάποιες εξηγήσεις τώρα από τους ρέφερι για ότι συνέβη στη συγκεκριμένη φάση. Αμυντικό είναι το φάουλ τελικά. Και ο Ρίγος θα πάει στη γραμμή. 50 δευτερόλεπτα στο ρολόι, 56-55 το σκορ. Έξω η πρώτη βολή του Ρίγου. Χάνει και την δεύτερη. Εξαιρετικό rebound όμως από τον, τον Κατσαούνι, θα στοχίσει και εκείνος. Ηρεμία από τους συμπαίκτες του Τζούρας. Έχει μείνει μπροστά του ο Παπαδημητρόπουλος. Ποιος θα κάνει το φάουλ. Είναι το πέμπτο για τους φιλοξενούμενους. Και έχουμε τον Τζούρα τώρα στη γραμμή. Βάζει την πρώτη εκείνος, 57-55. Τα 8-55, 2-2 βολές. 32. Ρίγος. Τζόρτζης. Πάρει μια δύσκολη προσπάθεια. Βγαίνει άμυνα από την airball και θα δεχτεί και το φάουλ στη συνέχεια ο Τζούρας. Συγκεκριμένες γροθιές εκεί από τον Παπαδάκη. Και ο Τζούρας θα πάει και πάλι στην γραμμή. Εκεί από που νωρίτερα ευστόχησε και στις δύο προσπάθειες του. Μένει να δούμε πλέον αν η airball θα αγκαλιάσει την νίκη της, την ένατη νίκη της, και αν θα συνεχίσει έτσι αίτητη το καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Θα βάλει την πρώτη ο Τζούρας. 59-55. Μέσα και η δεύτερη, 60-55. Στο συν 5 πλέον οι γηπεδούχοι. 16 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος και το time out είναι για τους Καβλάντα Hawks. Αέρα 5 πόντων έχει πάρει η airball. 16 δευτερόλεπτα στο ρολόι, 60-55 το σκορ. Ψάχνουν ένα γρήγορο καλά τώρα οι Καβλάντα Hawks για να παραμείνουν ζωντανοί. Ρίγκος θα το βρει. 60-58. Και θα γίνει και το φάουλ πάνω στον Παπαδάκη. 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Μπαλά. Είναι στα χέρια του Οικονομάκη. Ενώ ο Πέτσας πέρασε εκτός, συμπλήρωσε το φάουλ. Έτσι συνεχίζουμε 4 πλέον οι κίτρινοι. Μέσα η πρώτη από τον Παπαδάκη.
θα χάσει την δεύτερη 61-58-7 δευτερόλεπτα. Ρίγος για την ισοφάριση, θα το βάλει! 61 όλα. Παπαδάκης θα πετάξει την μπάλα, παράταση. Απίστευτο, απίστευτη εξέλιξη εδώ στην Ζωφριά με 4 παίχτες. Οι Καβλάντα Χουκς στέλνουν το παιχνίδι στο έξτρα 5 λεπτό. Ξεκίνησε η παράταση εδώ στην Ζωφριά μετά την απίστευτη εξέλιξη που είχαμε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας. Ο Ρίγος με τρίποντη εκτέλεση, ισοφάρισε 61-61. Ενώ υπενθυμίζω πως οι Καβλάντα Χουκς συνεχίζουν πλέον με 4 παίχτες, καθώς ο Πέτσας έχει περάσει εκτός με 5 φάουλ. Ρίγος συνεχίζει εκεί καυτός. 61-64. Χαλίτσικας Τζούρας στέκεται εκτός της Ευρωπίας, δεν θα το βάλει. Γιορτζής, ο Γιάννης αρκετά μέτρα θα πάρει, ο ίδιος την προσπάθεια. Αυτό έχει ωστόσο. Ψυχός. Βλέπει τις επιλογές του, θα δεχτεί το φάουλ από τον Ρίγο. Και έχουμε βολές. Έξω η πρώτη βολή. Μέχρι την δεύτερη ο Ψύχος με το 62-64. Έγινε και το κλέψιμο. Βαλίτσικας θα πάει στην γραμμή εκ νέου. Καρταούνης πέρασε και αυτός εκτός. Συνεχίζουμε τρεις πλέον. Η κίτρινη. Στα 63-64. Ρίγος. Γιώργης. Πιέζεται, υπάρχει φάουλ από την έρμπολα αυτή τη φορά. Έχει κάνει ο Τζούρας. Κάνει την πρώτη. Ο Τζόρτζης δεν αλλάζει το 63-64. Θα βάλει την δεύτερη. Για το 63-65. Την πάνω να κυλήσει ο Δαλίτσικας. Ψυχός από κοντά, αστοχή. Γιώργης ψηλότερα. Αυτή να ξεφύγει από την πίεση, θα χάσει όμως από τον Δαλίτσικα. Ανενόχλητος αυτός, θα τελειώσει τη φάση. Για το 65-65. Γιώργης. Όπως καταλαβαίνετε είναι αρκετά δύσκολο πλέον το έργο των Fox. Με τρεις παίκτες και με τέτοια πίεση από την Airball. Έχουμε Jabball, η μπάλα είναι και πάλι για τους κίτρινους. Παπαδάκης και Λιάντζα θα επιστρέψουν στο παρκέ. Βρήκε λίγο χώρο, εκτέλεσε, έκανε έρμπολ αυτή τη φορά. Λιάντζας. Μπάλα έφτασε στον Λιάντζα, θα τελειώσει αυτό στη φάση 67-65. Γιώργης. Ρίγος. Παλεύει εκεί κόντρα στον Ψύχο, θα τον περάσει. Δεν είναι κατάλληλο ύψος στο σούτ, αλλά έχει βρει και το χέρι του ο Λιάντζας.
Έτσι έχουμε βολές για τον παίχτη των Hawks. Έξω πρώτη βολή του. Βάζει την δεύτερη για το 67-66. Τζούρας έφτασε κοντά, θα μπορούσε να εκτελέσει και ο ίδιος. Επέλεξε να πασάρει τελικά στον Παπαδάκη, αυτός αστοχή από μακριά. Τζόρτζης μαζεύει. Ρίγος. Δημητρόπουλος θα κοπεί. Είναι μπροστά ο Τζούρας, τώρα θα του πασάρει την μπάλα. Ο Ψίκος, 69-66. Ρίγος. Ένα και 48 ακόμα για το τέλος. Ένα μέσα από δύο θα εκτελέσει για τρεις. Όπως είναι λογικό, μένουν και από δυνάμεις πλέον οι Καβλάντα Hawks. Έχουν βγάλει μια ολόκληρη κανονική διάρκεια με 5 παίχτες και κάποια λεπτά της παράτασης με 3. Ενώ θα έρθει ο τρίποντο για το 72-66. Τζορτζής. Πάρει την προσπάθεια. Παλεύει εκεί ανάμεσα κόντρα σε 2. Κερδίζει τελικά το φαουλ από τον Ψίκο. Κονόμα έχει επιστρέψει στη θέση του Παπαδάκη. Μέσα η πρώτη βολή του Τζόρτζη. Θα χάσει την δεύτερη. Μάκης. Ψικός. Πέρασε η πάσα για τον Τζούρα. Σε θέση βολής αυτός, 74-67. Τζόρτζης. Μιλάλης θα περάσει το παρκέ. Μια ξεκουράσει τον Λιάτζα. Πίεση το τρίποδο του Ρίγου, τελευταία στιγμή πλέον στο παιχνίδι. Η Airball θα συνεχίσει αίτητη το καλοκαιρινό πρωτάθλημα, θα πάει πλέον στο 9-0, ενώ από την άλλη Hawks θα πέσουν στο 4-4. Αυτά εδώ από τη Ζωφρία. Airball Καβλάντα Hawks, 74-67.